Καλησπέρα. Με το μάθημα αυτό θα κάνουμε μία εισαγωγή σε πολύ βασικά στοιχεία ενός προγράμματος C. Δηλαδή, ενώ στο προηγούμενο μάθημα αυτό το οποίο κάναμε επί της ουσίας ήταν ότι βάλαμε το μεταγλωτιστή να τρέξει και χαρήκαμε πολύ με αυτό, τώρα στο σημερινό μάθημα μπαίνουμε λίγο, χαϊδεύουμε την ουσία και λέμε ότι κάθε πρόγραμμα στη γλώσσα C θα έχει την ίδια μορφή. Εντάξει. Και βλέπουμε λοιπόν ποια είναι η κοινή μορφή όλων των προγραμμάτων C. Και μαθαίνουμε και δύο ακόμα πραγματάκια τα οποία θα μας φανούν πολύ χρήσιμα συνέχεια, ούτως ώστε εσείς τώρα από το επόμενο μάθημα να αρχίζουμε να μπαίνουμε λίγο στο πιο hardcore. Οπότε λοιπόν πάμε να συζητήσουμε έτσι δύο-τρία πραγματάκια. Στο σημερινό μάθημα λοιπόν θα μελετήσουμε αναλυτικά τη δομή ενός προγράμματος C. Τα δομικά στοιχεία κάθε προγράμματος C θα είναι τα ίδια, άρα θα πρέπει να γίνει κατανοητή η εικόνα που θα έχει κάθε πρόγραμμα που θα γράφουμε. Αυτό είναι που μας ενδιαφέρει στο μάθημα αυτό, έτσι. Δηλαδή με το τέλος του μαθήματος θα πρέπει να έχεις αποτυπωμένο στον εγκεφαλό σου τι μορφή θα έχει οποιοδήποτε πρόγραμμα γράψεις από εδώ και στο εξής. Στο στάδιο αυτό δεν μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι τεχνικές λεπτομέρειες, γιατί ξεκινάνε από το επόμενο μάθημα οι τεχνικές λεπτομέρειες, καταλαβες. Άρα εδώ μας ενδιαφέρει η μορφή. Και έτσι λοιπόν και το σημερινό μάθημα θα είναι πολύ ευχάριστο. Πάμε τώρα λοιπόν να μιλήσουμε για ένα συνηθισμένο πρόγραμμα C. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είναι μία συνάρτηση στη γλώσσα C. Υπόψη είναι ότι η C αναφέρεται και ως διαδικαστικός προγραμματισμός, δηλαδή προγραμματισμός των διαδικασιών. Και όταν λέμε αυτό, εννοούμε προγραμματισμός των συναρτήσεων. Εδώ θεωρώ σκόπιμο πάντως, αν με αυτό έχεις έτσι μια στοχεία, να πας λίγο στην ιστοσελίδα και να πας και να κάνεις λίγο προαπαιτούμενα μαθηματικά των συναρτήσεων. Δηλαδή, η έννοια της μαθηματικής συνάρτησης είναι τρομακτικά σημαντική στα πλαίσια ενός προγράμματος σε γλώσσα C. Τι κάνει μια συνάρτηση στα μαθηματικά? Μια συνάρτηση στα μαθηματικά κάνει το εξής. Παίρνει κάποια ορίσματα, κάνει μια επεξεργασία σε αυτά και επιστρέφει πάντα πίσω μια τιμή. Το αποτέλεσμα δηλαδή του υπολογισμού. Τώρα, όλοι οι C είναι στην πραγματικότητα συναρτήσεις. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε στον προγραμματισμό στη C είναι ότι σπάμε το πρόγραμμα σε μικρότερες συναρτήσεις και αμέσως μετά, συνθέτοντάς τις, κάνουμε έναν περίπλοκο υπολογισμό. Άρα, λοιπόν, η έννοια της συνάρτησης είναι καθοριστικά σημαντική. Μια συνάρτηση, λοιπόν, είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα προγράμματος, βλέπεις την αναγωγή από τα μαθηματικά, που κάνει μια συγκεκριμένη δουλειά και έχει ένα όνομα. Αναφέροντας το όνομα της συνάρτησης, το πρόγραμμα μπορεί να εκτελέσει τον κώδικα της συνάρτησης. Και τι σημαίνει τώρα αυτό εδώ, ότι εσύ στη διάρκεια του κώδικα λες, κάλεσε αυτή τη συνάρτηση, έτσι, αυτή κάνει τη δουλειά της και σου επιστρέφει πίσω το αποτέλεσμα. Κάλεσε αυτή τη συνάρτηση, κάνει τη δουλειά της και επιστρέφει πίσω το αποτέλεσμα. Επίσης όμως, και αυτό είναι τρομακτικά σημαντικό, έχει τη δυνατότητα να λάβει πληροφορίες από το πρόγραμμα, δηλαδή εσύ τώρα μπαίνεις λίγο στη θέση του προγράμματος και λέει, του πετάς κάποια ορίσματα. Και αυτός τι κάνει η συνάρτηση, κάνει τον υπολογισμό και σου επιστρέφει πίσω το αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι το νόημα μιας συνάρτησης. Τώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι στη C υπάρχουν δύο είδη συναρτήσεων. Έχουμε καταρχάς τις συναρτήσεις βιβλιοθήκης, οι οποίες έχουν κάτσει και τις έχουν γράψει προγραμματιστές. Έτσι, έχουν ήδη γραφεί, έχουν ενσωματωθεί στο μεταγλωτιστή και μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν. Και έχουμε και τις συναρτήσεις χρήστη, που είναι οι συναρτήσεις που θα γράψουμε εμείς σαν προγραμματιστές. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να παίξουμε λιγάκι. Εδώ έχει ένα πρόγραμμα, αυτό εδώ, πάρτο. Έχουμε πει επανειλημμένως ότι το καλό είναι να το προγραμματίσεις, να κάτσεις να το γράψεις, λέει, τον κώδικα, να κάνεις και συντακτικά λάθη, να τα περάσεις και στο μεταγλωτιστή, να συνηθίσεις λίγο τη διαδικασία της εξφαλμάτωσης, όπως λέγαμε. Αλλά τώρα επίσης μπορείς να τον βρεις τον κώδικα και στη σελίδα του μαθήματος. Οπότε λοιπόν εδώ πέρα έχουμε τον κώδικα αυτόν εδώ. Να του ρίξουμε μια διαγώνια ματιά. Ξεκινάμε και βλέπουμε το included studio age, το οποίο το είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα. Int abc είναι κάτι εκεί πέρα. Int γινόμενο, int χ,ψ. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να σου λέει κάτι, γιατί εδώ πέρα έχουμε την συνάρτησή μας. Και αμέσως μετά έχουμε τη main. Έχουμε το printf που το μάθαμε στο προηγούμενο μάθημα. Λέει εισάγεται αριθμό μεταξύ 1 και 100. Εδώ έχει κάτι κινέζικα. Πάμε μετά, εδώ έχει πάλι ένα printf, εισάγεται άλλον έναν αριθμό μεταξύ 1 και 100. Και εδώ έχει πάλι κάτι κινέζικα. Και αμέσως μετά έχουμε εδώ πέρα μία τη γινόμενο, την οποία την είδαμε και από πάνω. Και μετά έχουμε πάλι ένα printf. Πάμε τώρα να τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Κανονικά δεν πρέπει να καταλαβαίνεις και πολλά από αυτά που βλέπεις. Το κάνω compile, έγινε το compile, το κάνω run. Και τώρα το βλέπουμε στο επίπεδο της εκτέλεσης στο πρόγραμμα. Εισάγεται αριθμό μεταξύ 1 και 100. Εντάξει, εισάγω το 7. Εισάγεται άλλον ένα αριθμό μεταξύ 1 και 100. 88, ας πούμε,
Και μας λέει από κάτω το γινόμενο του 7 και του 88 είναι 616. Άρα λοιπόν έκανε το γινόμενο και μας το τύπωσε. Α, μία διαγώνια παρατήρηση εδώ στα πολύ γρήγορα, έτσι. Θυμάστε το προηγούμενο μάθημα που λέγαμε ότι στη main έβαζα ένα int μπροστά και έγραφα int main, εντάξει. Εδώ τώρα στο μάθημα αυτό και στα περισσότερα από τα μαθήματα που θα ακολουθήσουν, αυτό το int main το καταργώ, εντάξει, στα πλαίσια του μαθήματος. Εδώ πέρα λοιπόν η main δεν θα επιστρέφει για τιμή και έτσι γλιτώνουμε και αυτό το return το οποίο είχαμε στο τέλος για να το απλοποιήσουμε λιγάκι παραπάνω σε σχέση με αυτό που λέγαμε την άλλη φορά. Το προσπερνάμε όμως αυτό το θέμα. Πάμε πάλι λίγο πίσω στην εκτέλεση του προγράμματος, να ξανακάνουμε μια εκτέλεση, να παίξουμε λίγο, να βάλουμε λίγο έναν αριθμό, τον 67, να βάλω και τον 88, κάνει το γινόμενο, μπράβο, πολύ ωραίο το πρόγραμμα. Να παίξουμε λίγο με τα όρια του, 6, ένα μεγάλο αριθμό έβαλα, να βάλω κι άλλον έναν, υπερχείληση, αυτά πρέπει να τα πούμε κάποια στιγμή, έτσι. Μεταξύ του 1 και του 100 έλεγε και έβαλε εγώ τι να είναι, έτσι, δεν το πήρε χαμπάρι το πρόγραμμα, ενδιαφέρον, και αυτό μάλλον πρέπει να το διαχειριστούμε. Μείον 10, έτσι, και μείον 8. Εντάξει, να κάνουμε αυτό το γινόμενο. Μείον 10 επί μείον 8 μας κάνει όντως 80. Άρα τους αρνητικούς τους πιάνει. Και βλέπεις τώρα ότι παίζει λίγο με το πρόγραμμα και διαπιστώνω λίγο τα αριά του. Εντάξει, έπαιξα λοιπόν με το πρόγραμμα. Αυτό μου είπε να κάνω. Έτσι, είχε εδώ πέρα πολλά κινέζικα. Δεν με ενδιαφέρουν. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα λοιπόν να συζητήσουμε βήμα-βήμα αυτά τα οποία είδαμε στο πρόγραμμα. Έτσι, στον κώδικα. Είναι στόχος του σημερινού μαθήματος να κάνουμε μια δουλειά. Και ποιος είναι ο επιμέρους στόχος, πέρα από τη μορφή του προγράμματος που είπαμε, είναι ότι όλα τα προγράμματα κάνουν την εξής ενέργεια. Αυτό το οποίο βλέπεις ένα απλοϊκό πρόγραμμα στην οθόνη σου. Το πρόγραμμα λοιπόν σε γλώσσα C κάνει το εξής. Λαμβάνει μια είσοδο από το πληκτρολόγιο, με ακούς όταν πληκτρολογώ, και από την άλλη μεριά παράγει μια έξοδο την οποία βγάζει στην οθόνη. Ο στόχος του σημερινού μαθήματος είναι λοιπόν επιπλέον ότι θέλω να καταλάβεις ότι το πρόγραμμα στη C θα πληκτρολογείς από το πληκτρολόγιο, έτσι, τα νούμερα, τους αριθμούς, αυτό θα μάθουμε σήμερα. Προφανώς θα μπορείς να πληκτρολογήσεις και άλλα πράγματα, αυτά πιο μετά. Και η έξοδος που θα βγαίνει στην οθόνη να μάθεις να την τυπώνεις ωραία. Εντάξει, πάμε λοιπόν τώρα να συζητήσουμε για τα επιμέρους στοιχεία και ξεκινάμε από τη συνάρτηση main. Η συνάρτηση main λοιπόν είναι απαραίτητη, το είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, σε κάθε γλώσσα C και είναι το σημείο αφετηρίας του προγραμματός μας. Η απλούστερη μορφή της, με αυτή θα δουλέψουμε από εδώ και στο εξής, είναι το όνομά της, main, ακολουθούμενο από ένα ζευγάρι κενών παρενθέσεων και ένα ζευγάρι άγκιστρα. Εντάξει, αν παρατηρήσεις τώρα εδώ πίσω στον κώδικα, πράγματι εδώ έχουμε το main, τις παρενθέσεις και ένα ζευγάρι άγκιστρα που ανοίγει κλείνει. Και εδώ τώρα αυτό το οποίο σου λέει στο πρώτο bullet είναι το εξής. Εσύ πατάς το κουμπί και τρέχει, εντάξει. Όταν τρέχει το πρόγραμμα, άραγε πού πηγαίνει και τρέχει την πρώτη εντολή, απάντηση. Δεν θα κοιτάξει καθόλου τα υπόλοιπα που βλέπεις, αυτά εδώ τα πάνω και αυτά εδώ τα κάτω. Αυτό που θα κοιτάξει είναι κατευθείαν να πάει να βρει τη main και να πάει να τρέξει την πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή που τρέχει είναι η printf. Το κατάλαβες. Η επόμενη είναι η scanf. Η επόμενη είναι το printf. Η επόμενη είναι το scanf. Η επόμενη είναι αυτή η γραμμή και η επόμενη είναι αυτή η γραμμή. Με τη σειρά τρέχει λοιπόν τις γραμμές, έτσι αμέσως μετά τη main. Δηλαδή μέσα στα άγκιστρα έχουμε τις εντολές που θα τρέξουν μία μετά την άλλη. Και ποια είναι η πρώτη εντολή? Η πρώτη εντολή είναι αυτή που βρίσκεται πρώτη-πρώτη στη main. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό εδώ πέρα να το βάλεις καλά μες στο νου σου. Οπότε λοιπόν, μέσα στα άγκιστρα μας λέει και στο bullet υπάρχουν προτάσεις που αποτελούν το σώμα του προγράμματος και η εκτέλεση ξεκινάει από την πρώτη πρόταση και τελειώνει στην τελευταία πρόταση. Στη συνέχεια, όταν θα αναφερόμαστε στο πρόγραμμα, θα εννοούμε πάντα την συνάρτηση main. Και η main με τη σειρά της είναι μια συνάρτηση. Όταν λοιπόν θα λέμε τρέξει αυτό το πρόγραμμα, εννοείται ότι τρέχει η συνάρτηση main γιατί είναι το σημείο αφετηρίας του προγράμματος. Σημείωση 2. Στο προηγούμενο μάθημα είδαμε μια παραλλαγή όπου η συνάρτηση main γραφόταν int main, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, και επέστρεφε μια τιμή στο λειτουργικό σύστημα. Η πιο απλή χρησιμοποιημένη είναι να μην επιστρέφει τιμή στο λειτουργικό σύστημα. Αυτό βάλτε τώρα λίγο σε επιφυλακή, πολύ αργότερα έτσι μετά από καμιά δεκαριά μαθήματα θα το καταλάβεις αυτό λίγο καλύτερα. Πάμε τώρα στην οδηγία hash include. Πάρα πολύ σημαντική οδηγία. Στην αρχή του προγραμματός μας έχουμε την οδηγία hash include std2.h. Η οδηγία αυτή επιβάλλει στο μεταγλωτιστή να εισάγει στο πρόγραμμά μας το αρχείο κεφαλίδας ή αρχείο βιβλιοθήκης όπως λέγεται, std2.h. Τα αρχεία κεφαλίδας είναι αυτόνομα αρχεία, αποθηκευμένα στον σκληρό μας δίσκο. Αν κάνεις δηλαδή ένα search στο σκληρό δίσκο θα το βρεις στο std2.h. Άνοιξε το κιόλας άμα έχεις όρεξη να πάει να δεις τη γράφη, έτσι να γελάσεις λίγο. Και τα οποία περιέχουν πληροφορίες που χρειάζονται για το μεταγλωτιστή μας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, γιατί εισάγουμε το αρχείο κεφαλίδας std2.h, γιατί εκεί έχουν οριστεί οι συναρτήσεις βιβλιοθήκης printf και scanf.
Η Printf και η Scanf, θα τις αναφέρουμε αμέσως μετά, κάνουν είσοδο-έξοδο. Η Printf κάνει έξοδο στην οθόνη, η Scanf κάνει είσοδο από το πληκτρολόγιο. Εντάξει, οι βασικές συναρτήσεις, έτσι, οι οποίες κάνουν χρήση εισόδου-εξόδου, είναι ορισμένες στο STDO.h, το οποίο είναι το Standard Input Output.h. Αυτές οι συναρτήσεις έχουν κάτσει και τις έχουν φτιάξει οι προγραμματιστές. Οπότε λοιπόν τι κάνουμε εμείς, τις παίρνουμε αυτές έτοιμες, τις συναρτήσεις, δηλαδή κάποιος τις έχει υλοποιήσει όντως και τις χρησιμοποιούμε στα προγράμματά μας. Τώρα, σημαντικό βεβαίως, είπα προηγουμένως να πάμε να βρεις το stdio.h, βρες το, αλλά μην το τροποποιήσεις σε αυτό το αρχείο, γιατί αυτό το έχει φτιάξει ομάδα προγραμματιστών στην πραγματικότητα και όχι ένας προγραμματιστής. Παρατήρηση. Κάθε συνάρτηση βιβλιοθήκης που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο πρόγραμμά μας απαιτεί την εισαγωγή μέσω της οδηγίας HashInclude του αντίστοιχου αρχείου κεφαλίδας το οποίο έχει χειριστεί. Όπως είπαμε, το stdio.h έχει συναρτήσει εισόδου-εξόδου, το stdlib.h που θα μάθουμε αργότερα έχει συναρτήσει διαχείριση μνήμης, το string.h έχει συναρτήσεις για συμβολοσυρές κτλ. Συνεπώς, και σε αυτό θα σε βοηθήσω κι εγώ, όταν θα μαθαίνουμε συναρτήσεις βιβλιοθήκης, οι οποίες είναι πάρα πολλές και θα πάρουμε εμείς ένα ικανό πακέτο συναρτήσεων βιβλιοθήκης για να κάνουμε τη δουλειά μας, θα πρέπει να ξέρουμε ή να έχουμε σημειωμένες στα χαρτιά μας, στο προχειρό μας, κάπου, ποια βιβλιοθήκη αντιστοιχεί σε κάθε συνάρτηση. Δηλαδή, ας πούμε, θα πρέπει το μυαλό σου να πηγαίνει κατευθείαν ότι η Printf έχει οριστεί στο STDO. Άρα, αν θες να κάνεις Printf σε ένα πρόγραμμα, οπωσδήποτε τι πρέπει να κάνεις, να πας πάνω-πάνω και να βάλεις HashInclude STDO.h. Έτσι θα δουλεύεις, λοιπόν, αναφορικά με τις συναρτήσεις βιβλιοθήκες. Αυτά τώρα θα τα κάνουμε αναλυτικά στα επόμενα μαθήματα. Δηλαδή, θα βάλουμε και διαχείριση μνήμης, θα βάλουμε και συμβολοσυρές, θα βάλουμε και μαθηματικές συναρτήσεις και θα είμαστε κομπλέ, θα γουστάρουμε. Τώρα, πάμε σε κάτι τώρα το οποίο είναι το πρώτο πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να μάθουμε, έτσι. Οι μεταβλητές στο προγραμματισμό. Καμία σχέση η μεταβλητή του προγραμματισμού με τη μεταβλητή των μαθηματικών, έτσι. Κάθε μεταβλητή έχει ένα όνομα, την έχουμε ονοματίσει κάπως στο πρόγραμμά μας και αποθηκεύεται σε μία θέση αποθήκευσης στη μνήμη και έχει μία τιμή. Στη C, πρωτού χρησιμοποιήσουμε μια μεταβλητή, πρέπει να τη δηλώσουμε, δηλαδή να ορίσουμε στον μεταγλωτιστή τι τύπου δεδομένα μπορούμε να αποθηκεύσουμε στη μεταβλητή. Οπότε λοιπόν, στο πρόγραμμά μας η γραμμή την οποία είδαμε int α,β,c, την οποία αν παρατηρήσετε είναι εκεί ψηλά-ψηλά, εντάξει, αποτελεί τη δήλωση τριών ακεραίων μεταβλητών. Η λέξη κλειδί int ορίζει ότι πρόκειται να δηλώσουμε ακέραιες μεταβλητές. Υπάρχουν και άλλοι τύποι δεδομένων, όπως παραδείγματος χάρη το float, θα το μάθουμε αργότερα, που θα δούμε αναλυτικά στο επόμενο μάθημα, που δηλώνει πραγματική μεταβλητή. Κάνε το διαχωρισμό στο μυαλό σου, int ακέραια μεταβλητή, float πραγματική μεταβλητή. Ακολουθούν τα ονόματα των μεταβλητών που δηλώνουμε, χωρισμένα με κόμματα. Και η δήλωση τελειώνει με ερωτηματικό. Άρα λοιπόν εδώ πέρα βλέπεις και στοιχεία του συντακτικού, αυτό θα το δούμε και πολύ αναλυτικά στο επόμενο μάθημα, όπου αυτή η δήλωση πηγαίνει και δηλώνει τρεις μεταβλητές. Τι σημαίνει τώρα ότι δηλώνονται τρεις μεταβλητές? Στο μυαλό σου μέσα θα έχεις τη μνήμη του υπολογιστή σε όλο τον προγραμματισμό που θα κάνεις. Με το που γράφεις τη δήλωση int α,β,c και τη βλέπει ο μεταγλωτιστής, αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι στη μνήμη του υπολογιστή, την οποία θα την οραματιζόμαστε σαν ένα τεράστιο μακαρόνι, έτσι, το οποίο έχει κουτάκια, αυτό το οποίο γίνεται είναι πάει ο μεταγλωτιστής και βρίσκει κενό χώρο και λέει σε αυτό εδώ το κουτάκι, το οποίο θα είναι παρεπιπτόντος σε μια θέση μνήμης, η οποία είναι αριθμημένη. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό όμως ακόμα. Για παράδειγμα, στη θέση μνήμης 1000, πήγε να μου αποθηκεύσεις τη μεταβλητή α, που σημαίνει τι? Ότι σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο μνήμης, εδώ μέσα, στο κουτί της α, μπορούμε να αποθηκεύσουμε μια τιμή. Επίσης, θα βρει ο μεταγλωτιστής χώρο για τη μεταβλητή σε, θα είναι αυτό το κουτάκι της σε, και αυτό εδώ πέρα θα είναι το κουτάκι της μεταβλητής β. Άρα, η δήλωση μεταβλητών ισοδυναμεί ότι ο μεταγλωτιστής πηγαίνει και βρίσκει χώρο στη μνήμη, έτσι ώστε να κάνει μια αντιστοίχηση και να πει αυτό το κουτάκι θα είναι α, αυτό το κουτάκι θα είναι σε και αυτό το κουτάκι θα είναι β. Σκοπίμως κιόλας θέλω να δεις εδώ ότι η δήλωση των μεταβλητών ήταν ABC, αλλά στη μνήμη είναι δουλειά του μεταγλωτιστή να βρει το χώρο. Άρα λοιπόν μπορεί να τα αποτυπώσει με όποια σειρά θέλει. Εντάξει, τώρα, προσοχή λοιπόν με τη δήλωση των μεταβλητών. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Αμέσως μετά, όταν θα δίνουμε τιμές στις μεταβλητές, ας πούμε όταν πληκτρολόγησα προηγουμένως και έγραψα ότι το α είναι το 88, αυτό το οποίο κάνει με τις κατάλληλες εντολές είναι ότι πηγαίνει στο κουτάκι του και γράφει το 88. Πηγαίνει στο C, στο B ας πούμε, και γράφει την τιμή 13, ό,τι πληκτρολογήσει ο χρήστης.
Οπότε λοιπόν, τι είναι στην πραγματικότητα μια μεταβλητή? Ένα κουτί. Στο κουτί τι αποθηκεύουμε? Την τιμή της μεταβλητής. Τι μπορεί να είναι η τιμή της μεταβλητής? Ακέραια, για παράδειγμα. Στο επόμενο μάθημα θα μάθουμε και τις παραλλαγές και τα υπόλοιπα και θα μπούμε σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες.